Τίτλοι τέλου απερίπτερα στη λεωφόρο δικαιοσύνη. Θέμα ημερών η έκδοση πρωτοκολών διοικητική αποβολή. Εξελίξει που έχουν πυροδοτήσει σφοδρέ αντιδράσει στον κλάδο. Μετά την οριστική τελεσίδικη οδηγία τη αρχαιολογική υπηρεσία όσον αφορά την απομάκρυνση των περιπτέρων από την οδό δικαιοσύνη, ο Δήμο Ηρακλείου, όπω είχε υποχρέωση, εξέδωσε την ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης, δηλαδή της αδειοδότησης της λειτουργίας των περιπτέρων. Τέλος Δεκεμβρίου τους έστειλαν κάποιο χαρτί ότι αφαιρούνται οι άδειες. Όλο αυτό το διάστημα επικοινωνούσαν μόνο με το σωματείο. Είναι δηλαδή σαν να το χρησιμοποίησαν και από πάνω. Δυστυχώς δεν στάθηκαν δίπλα μας. Τα περίπτερα δεν φεύγουν από τη δικαιοσύνη. Θα το παλέψουμε. Ενώ μας υποσχεθήκανε, μας είπανε ότι θα σας βοηθήσουμε, είμαστε μαζί σας, δεν θέλουμε να φύγετε. Και στο τέλος μας τα σκάβανε πολύ καιρό τώρα και μετά λέγανε άλλα. Ας θυμηθούμε όμως τι δήλωνε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη περί στήριξης του κλάδου. Σε ό,τι αφορά στο δικό σας το θέμα, όπως έχουμε συζητήσει και για τη ΔΙΑΝ, έχω εκφράσει μια προσωπική άποψη που λέει ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να αναμορφωθούν αισθητικά. Για τα περίπτερα ζητάω δέσμευση. Η δέσμευση είναι ότι θα υποστηρίξουμε το αίτημα των περιπτεριούχων ώστε να αλλάξει άποψη του Υπουργείου Πολιτισμού ή ΕΤΑΔ. Δέσμευση στήριξης η οποία έπεσε στο κενό, καθώς τα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 οι περιπτεριούχοι ενημερώθηκαν εγγράφως ότι με απόφαση Δημάρχου γίνεται η ανάκληση της εκμίσωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν ότι εντός λίγων ημερών θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα σημεία. Δόθηκε προθεσμία απομάκρυνσης 5 ημερών και στη συνέχεια, εάν δεν έχουν απομακρυνθεί με δικιά τους βούληση, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδώσει τα πρωτόκολλα απομάκρυνσης διοικητικής αποβολής με τη συμπαράσταση και τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συμπαράσταση της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας. Άμα φτάσει μέχρι εκεί θα με βγάλει και εμένα η μπουλντόζα από μέσα, γιατί δεν φεύγω. Με αυτό το τρόπο δεν φεύγω κι εγώ. Να με βγάλουν με τη βία. Δεν φεύγω. Εγώ δεν έχω άλλη πόρη στη ζωή. Δεν φεύγω. Εγώ ξέρω ότι πήρα άδεια του 16 και πρέπει να παραμείνω μέχρι το 26. Το μόνο που γνωρίζω. Νομικά είναι έτσι. Ενώ σε ό,τι αφορά στην πρόταση που κατέθεσε ο κλάδος για τη νέα μορφή που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν τα περίπτερα, καθώς είχαν τεθεί και ζητήματα αισθητικής, ο κλάδος δεν έλαβε καμία απάντηση. Δεν δώσανε απάντηση κανείς. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δυστυχώς υπάρχει στο Δήμο το ότι δεν βλέπονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Και αυτό είναι κακό. Τους πολίτες πρέπει να τους βλέπουμε όλους το ίδιο. Εξοργισμένοι πλέον οι περιπτεριούχοι θα ακολουθήσουν τη νομική οδό.